Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, κύριε Ζορμπά. Ρε γάμο, το σκοτώσαν τον γιατρό. Περιμένετε, παιδιά, να τελειώσουμε πρώτα. Για να μην χαθούν πιθανά ίχνη. Ναι. Έλα, Άννα. Πώς πάει? Πριν πόση ώρα? Αγαλματίδιο. Εντάξει. Εμείς πάμε πάνω στα γραφεία μια στιγμή να πάρουμε μια πρώτη εικόνα και ερχόμαστε. Λες να πέσαμε στο δολοφόνο φιλότεχνο. Μάλλον... σε φιλότεχνο γιατρό. Η Δάφνη θα έλεγε ότι δολοφόνος και θύμα γνωρίζονται. Γιατί τον έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Σου λείπει, ε? Και εμένα πολύ. Για να δούμε τι άλλο θα μας έλεγε. Τα έργα την άθικτα. Άρα δεν αντιστάθηκε. Αφενδιάστηκε. Είπατε ότι ο γιατρός έφυγε στις 2. Αυτή είναι η ώρα που έφευγε συνήθως ή σήμερα ήταν κάποια εξαίρεση? Όχι, ήταν η συνηθισμένη ώρα που έφευγε. Βλέπετε, ο γιατρός στις 5 είχε το προσωπικό του ιατρείο, οπότε χρειαζόταν ένα διάλειμμα πριν. Δουλεύατε πολύ καιρό μαζί του? 5 χρόνια. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Βοηθούσε όλο τον κόσμο, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον σκότωσαν. Ξέρετε κάτι για το αγαλματίδιο που βρέθηκε δίπλα του? Το έχετε ξαναδεί? Ναι. Δηλαδή κι εγώ πρώτη φορά σήμερα το είδα. Σήμερα? Ναι, το έφερε στο γραφείο του γιατρού ένα κούριο σήμερα το πρωί. Κύριε Σαλασίδη, τι κάνετε εσείς εδώ? Νόμιζα ότι το ραντεβού ήταν για αύριο. Ναι, ήταν. Αλλά εμείς τη φέραμε σήμερα, επειδή ο γιατρός αύριο θα είναι εκτός Αθηνών. Έχετε κάποια σχέση με την αστυνομία? Θα τα πούμε σε λίγο. Είσαι καλά? Μια χαρά. Ε? Ναι. Μέλινα. Γεια σου, Μάρκο. Πώς πάει? Πολύ καλά. Κυρία... Η κυρία Μαρίνου είναι βοηθός του γυναικολόγου της Μελίνας, του κύριου Ζουρμπά. Παπά Λουκάς. Χάρηκα πολύ. Λοιπόν, Μελίνα, πάμε. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Ναι. Καλά, άφησες μόνη της τη γυναίκα σου να έρθει εδώ. Γιατί δεν είπες τίποτα? Νόμιζα πως το ραντεβού ήταν για αύριο. Και μου αρέσει να μπλέκω τα προσωπικά με τη δουλειά. Σωστά. Οπότε άσε το χάρη να κάνει τις ανακρίσεις από εδώ και πέρα. Κοίτα. Είναι σε αποϊφασμό, το βρήκα στα νύχια του. Άρα αμήνθηκε. Μπορεί. Τι γίνεται, παιδιά? Αργείτε πολύ, ακόμη. Περιμένει και τα ασθενοφόρο. Σειρά σου. Δεν μου λες, φιλέ. Βλέπεις κανέναν άλλο να βιάζεται? Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, να στα πάρουμε λίγο την αρχή, έτσι. Έχουμε και λέμε το θύμα, Άγιος Χαριστέας, γυναικολόγος με πανεπιστημιακή καριέρα, παντρεμένος, πατέρας 2 κοριτσιών, 15 και 17 χρονών.
Αγαπητός από συνεργάτες και συναδέλφους. Πέθανε από τραύμα που προκάλεσε αιμορραγία στη δεξιά ακροταφική μοίρα. Όπλο του φόνου αγαλματίδιο 34 εκατοστών, αγνώστου προελεύσεως, δώρο άγνωστου πελάτη ή πελάτησας. Τέτοιου είδους αγαλματίδια πουλούνται στη γλυπτοθήκη στο Γουδί. Είναι έργα κάποιου γλύπτη, Καραγιάννη. Κοστίζουν γύρω στα 200 με 400 ευρώ. Α, ωραία. Να πάμε στη γλυπτοθήκη. Μπορεί να κρατάνε αρχείο πελατών. Ναι, βέβαια. Θα πάει ο Δημήτρης. Εσύ χάρη δες τους ανθρώπους του μαευτηρίου. Συμφώνησε η βοηθός του να ανοίξουμε το αρχείο του. Ναι. Σε περιμένει. Άννα, δες τον ιατροδικαστή. Εγώ θα συναντήσω τη γυναίκα του Χαριστέα. Πολύ φοβάμαι ότι η νεκροψία δεν θα δείξει τίποτα. Ουφ, ήρθα να κάνω επίσκεψη στον απάνω κόσμο. Μπας και εδώ και κανένα ζωντανό. Και πολύ καλά έκανες. Με γλίτωσε και εμένα από το κατέβασμα στα μπουντρούμια. Οκ, χρωστάς κέρασμα. Λοιπόν, η υπόθεσή μας είναι πολύ απλή. Το θύμα ήταν απολύτως υγιές και δεν βρέθηκε τίποτα άλλο εκτός από εγκεφαλικές κακώσεις που προήλθαν από αιχμηρό αντικείμενο. Ούτε μολόπες, ούτε εκχυμώσεις, άρα δεν προϋπήρξε πάλι. Εγώ βρες τα νύχια του ίχνη που μεταξύ το ύφασμα. Άρα θα προσπάθησε να αμυνθεί την τελευταία στιγμή. Δεν σου κάνει εντύπωση του ότι είναι χτυπημένο στη δεξιά κρατοφική μοίρα ενώ καθόταν δίπλα του. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Δεν πειράξαμε άνθρωπο. Χειρουργούσε τις γυναίκες που δεν είχαν χρήματα, χωρίς αμοιβή. Αυτό μήπως δημιούργησε κάποια αντιπαλότητα με τους συναδέλφους του. Σίγουρα δεν τους άρεσε. Εκείνος θεωρούσε την ιατρική λειτουργήμα, όχι δουλειά και εμπόριο. Μήπως είχε κάποιο άλλο είδος δραστηριότητα, στην οποία να είχε δημιουργήσει κάποια αντιπαλότητα. Είχε κάποιο χόμπι, μήπως ήταν σε κάποια λέσχη. Όχι, δεν έβγαινε από το σπίτι. Το μόνο του πάθος ήταν η κλασική μουσική που μας το επέβαλε. Το επέβαλε, δηλαδή. Τα κορίτσια δυσανασχετούσαν. Έπρεπε να μάθουν πιάνο, να πηγαίνουν σε συναυλίες, ε. Και όταν είσαι 15 και 17 χρονών, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό ήταν η μόνιμη διαφωνία μας. Μου επιτρέπετε μια αδιάκριτη ερώτηση. Η σχέση σας πώς ήταν, η προσωπική σας ζωή? Ευτυχισμένη. Γνωριστήκαμε στο πανεπιστήμιο και παντρευτήκαμε μόλις τελειώσαμε την ειδικότητα. Εγώ σταμάτησα να δουλεύω όταν γεννήθηκαν τα κορίτσια. Ο Άγης είναι... ήταν... τρυφερός και γενναιόδωρος άντρας. Παρατηρήσατε μήπως κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά του τον τελευταίο καιρό? Όχι. Σας είχε αναφέρει να τον είχαν εκβιάσει ή να τον είχαν απειλήσει ποτέ για κάποιο λόγο? Όχι, ποτέ. Έχασα τον άντρα μου και δεν ξέρω καν γιατί. Αυτά θα τα πάρω, δεν είναι απόρριτα. Έχουν τα ονόματα των ασθενών, αποκλείεται. Απλές αποδείξεις είναι. Κανένα ιστορικό, καμιά πληροφορία. Πρέπει να μας βοηθήσετε. Μα σας βοηθάω. Αντιγράψατε τα αρχεία του υπολογιστή. Άμα το μάθουν θα χάσω τη δουλειά μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τρομοκρατία υπάρχει εδώ μέσα. Τρομοκρατία? Αυτό ισχύει για τους γιατρούς ή για τη διοίκηση? Για όλους. Και για τον Χαριστέα. Ακούστε, υπάρχουν κανόνες που δεν μπορεί να τους παραβεί κανείς. Ο γιατρός όμως ήταν έντιμος άνθρωπος και δεν θα ξεπερνούσε ποτέ τα όρια. Γι' αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος τον σκότωσε και γιατί. Δεχόταν συχνά δώρα. Όταν προσπαθείς χρόνια να κάνεις ένα παιδί και δεν τα καταφέρνεις και ξαφνικά βρίσκεται ένας γιατρός και γίνεται το θαύμα, είναι πολύ λογικό να θέλεις να τον ευχαριστήσεις. Έχω δει γυναίκες να του φυλάνε τα χέρια. Το αγαλματίδιο όμως δεν ξέρετε ποιος το έστειλε. Όχι, και αυτό είναι αλήθεια πως μας παραξένεψε και εμάς. Πώς σου φαίνεται, όμορφο δεν είναι? Πολύ ωραίο. Για να δούμε ποιος μας το έστειλε. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, μη σίγουρα, μη σίγουρα. Ποιος να είναι? Ποια να είναι, θέλετε να πείτε? Έστω πια. Γιατί δεν έγραψε το όνομά της? Γιατί μπορεί να φοβόταν ότι θα το βλέπαν κι άλλοι και να μην ήθελε. Άμα δεν ξέρω ποια μου το έστειλε, είναι σαν να μην μου έστειλε ποτέ τίποτα. Ποιο το όφελος λοιπόν? Σημασία δεν έχει να το ξέρετε εσείς, αρκεί που το ξέρει αυτή. Γυναίκες, όλη μου τη ζωή ασχολούμαι με αυτές, αλλά ποτέ δεν μπόρεσα να τις καταλάβω. Όσα χρόνια είμαι κοντά του, δεν έχει δεχτεί ποτέ δώρο που να μην ήξερα τον αποστολέα. Να τις πάρω τις αποδείξεις. Εγώ πάντως δεν σας είδα ποτέ.
έχεις λίγο χρόνο. Ήθελα να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση των στοιχείων που έχουμε τώρα. Ναι, είμαι σχεδόν έτοιμη. Πώς πήγε με τη γυναίκα του? Πραγματικά μερικές φορές σκέφτομαι ότι μετανιώνω για τη δουλειά που κάνουμε. Συνέχεια βλέπω ανθρώπους να χάνονται και να επιβιώνουν τα καθάρματα. Έτσι γινόταν πάντα. Η Δάφνη δεν ήταν ούτε 30 χρονών. Είχε όλη τη ζωή μπροστά της. Μαρκό, είσαι υπεύθυνος για μας, αλλά δεν είσαι Θεός. Μη βασανίζεσαι. Λόγια, Άννα μου, λόγια. Δυστυχώς. Πώς πας? Χαμός. Κίστες, πολύποδες, ινομοιώματα. Χαμός. Στην κλειδοθήκη δεν κρατάνε αρχεία, αλλά κατάφερα να τους πάρω τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας των τελευταίων 10 ημερών. Πιστεύω ότι έχουν το πελατολόγιο. Για δες, μπορείς να κάνεις τίποτα. Κάτι θα βγάλουμε. Οπα. Το έκανες πάλι το θαύμα σου. Έλα που τα θαύματα δεν πληρώνονται. Έχω τις φωτογραφίες. Τέλειωσε κιόλας. Τα πορτρέτα είναι το στοιχείο μου. Καλά, αυτός είναι τουρίστας. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται το θύμα δεν είχε καθόλου εχθρούς. Προσωπικός τομέας, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το ίδιο και ο επαγγελματικός τομέας και ο κοινωνικός τομέας. Δεν τον απειλούσε κανείς ούτε τον εκβίαζε. Δηλαδή το μόνο που διαθέτουμε είναι το όπλο του εγκλήματος. Δώρο κάποιου αγνώστου που έχουμε τη φωτογραφία του. Επίσης διαθέτουμε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των πελατών του γιατρού. Άννα. Το αποτύπωμα από την γροθιά, τρία δακτυλικά αποτυπώματα στο κουτί από το γαλματίδιο και οι ίνες που βρήκαμε στα νύχια του είναι από μετάξι πράσινο, πολύ καλής ποιότητας. Μπορεί να είναι από γραβάτα. Μπορεί. Ήχνη στο γαλματίδιο. Κανένα. Το έχουν σκουπίσει πολύ προσεκτικά. Αυτό που με προβληματίζει είναι το χτύπημα στη δεξιά ακροταφική μοίρα. Συνήθως, όταν χτυπάς κάποιον με τη δεξιά μεριά του σώματος, το πετυχαίνεις στην αριστερή. Μπορεί να του είπε κάτι και να γύρισε. Από ό,τι φαίνεται το θύμα και ο δολοφόνος γνωρίζονταν. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε το κίνητρο. Ωραία, μπορεί να το σκότωσε κάποιος που το γνώριζε. Αλλά γιατί? Για να εκδικηθεί. Η εξωσωματική είναι ψυχοφθόρος διαδικασία και πάρα πολύ ακριβή. Μπορεί να έφτασε κάποιος στο αμήν και να έχασε τον έλεγχο. Μπορεί να. Και παίζουμε την αδυναμία σου. Μπορεί να τον τιμώρησε κάποιος επειδή έκανε κάποιο ιατρικό λάθος. Ένα μωρό που πέθανε στη γέννα, ας πούμε. Δεν έκανε μόνο εξωσωματικές. Αυτό είναι το πιο πιθανό. Αν βρούμε τον αγοραστή του αγαλματιδίου, θα μάθουμε την ιστορία του. Βέβαια, ο αγοραστής και ο δολοφόνος μπορεί να μην είναι το ίδιο πρόσωπο. Θέλει κανείς καφέ? Τι να σας πω, δεν ξέρω κανέναν από αυτούς. Είναι και φωτογραφίες λίγο κάπως. Για μισό λεπτό. Νάτος. Λοιπόν, αυτόν εδώ τον ξέρω. Είναι ο άντρας της Σιδέρη. Πώς είναι το μικρό της όνομα? Μαρία. Κολλάει. Η υπογραφή στο σημείο μου ήταν μη σίγμα. Τι πρόβλημα είχε? Είχε κάνει ήδη 4 αποτυχημένες απόπειρες της εξωσωματικής. Ήταν 43 χρονών, η κατάστασή της πάρα πολύ βεβαρημένη. Έτσι ο γιατρός της συμβούλεψε να στραφεί στην υιοθεσία. Και το έκανε? Δεν ξέρω. Ο άντρας της πάντως ήταν έξαλλος. Ήρθε εδώ, μας αποκάλεσε εκμεταλλευτές, εμπόρους και άλλα τέτοια. Τσακώθηκαν με τον γιατρό? Ο γιατρός ήταν πάντα ψύχρεμος. Καταλάβαινε την απογοήτευσή τους και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους βοηθήσει και να τους στηρίξει. Υπάρχουν γυναίκες που θέλουν τόσο πολύ ένα παιδί, που είναι διατεθειμένες να ρισκάρουν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή γι' αυτό. Και η Σιδέρη ήταν μια από αυτές τις περιπτώσεις. Ανά, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Σε ποιες περιπτώσεις πιστεύεις ότι η εξωσωματική είναι επικίνδυνη? Κοίτα, πολύ σημαντικό είναι ένας σοβαρός γιατρός. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις σπάνια επιτυχαίνεις με την πρώτη φορά. Αλλά εσύ κάθε αποτυχία τη βιώνεις πολύ άσχημα, σαν ένα μικρό θάνατο. Και πού οφείλεται η αποτυχία? Εξαρτάται. Ένα 40% σε παθολογικά αίτια των γυναικών, ένα άλλο 40% σε παθολογικά αίτια των ανδρών και το υπόλοιπο 20% αδιευκρίνιστοι ιατρικοί λόγοι. Πολύ ξεκάθαρο. Ευχαριστώ. Ήθελα τη γνώμη σου γιατί σου έχω εμπιστοσύνη. Η γνώμη μου είναι να σκέφτεσαι λιγότερο και να απολαμβάνεις περισσότερο. Ωραία. Γενικά. Θα το ακολουθήσω. Α, εννοούσες. Ναι.
Βρήκες κάτι για τη Σιδέρη? Το ιστορικό της και κάποιες σημειώσεις. Ψάχνω μήπως βρω τίποτα σε διαφορετικό αρχείο. Αν βρεις κάτι, ειδοποίησε επιτόπου την Άννα και τον Δημήτρη. Μέχρι να έρθει ο Σιδέρης θα έχω τελειώσει. Αγοράζατε το γαλματίδιο και το στείλατε με κούριο στο γιατρό. Γιατί δεν υπογράψατε την κάρτα που το συνόδευε? Σας είπα δεν την έγραψα εγώ. Την έγραψε η γυναίκα μου. Ωραία. Γιατί δεν υπέγραψε η γυναίκα σας? Θέλατε να του κάνετε ένα δώρο ή δεν θέλατε? Δεν θέλαμε. Ήθελε. Έχω πληρώσει 30.000 ευρώ σε γιατρούς. Παιδευόμαστε 6 χρόνια. Για να καταλήξουμε στα ορφανοτροφία. Ένας έμπορος ήταν. Δεν το έχω καμιά ευγνωμοσύνη. Αφού δεν συμφωνούσατε, γιατί τις κάνατε το χατήρι? Γιατί έχει πάθει κατάθλιψη. Και φοβάμαι για τα χειρότερα. Ακριβό που κάμισο με ταξιωτή γραβάτα. Τι δουλειά κάνει? Το θέμα όμως όμως... Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Είχε στο κίνητρο. Σιγά με τον σκότωσε αυτός. Δεν θα άντεχε. Σίγουρα έβαλε κάποιον άλλο να το κάνει. Δεν είπαμε ότι ο δολοφόνος και το θύμα γνωρίζονταν? Σας είπα δεν τον σκότωσα εγώ. Μπορεί να κάναμε λάθος. Το DNA θα μας δείξει. Την ώρα του φόνου που ήσασταν? Μαζί της. Γυρίζω πάντα το μεσημέρι στο σπίτι. Κύριε Σιδέρη, είστε πολύ θυμωμένος και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Η αποτυχία στην τεχνητή γονιμοποίηση είναι μέρος του ρίσκου. Εσείς γιατί είχατε τέτοια εμπάθεια με τον γιατρό? Αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν έχετε άλωθη. Κοιτάξτε, Δεσποινής, δεν τον σκότωσα εγώ. Αν και θα το ήθελα. Πιθανόν. Θα μπορούσατε όμως να πληρώσετε κάποιον άλλο να το κάνει για σας. Προσπαθείτε να με μπλέξετε. Προσπαθούμε να βρούμε το δολοφόνο, κύριε Σιδέρη. Ελάτε να πάρουμε δαχτυλικά αποτυπώματα. Θέλω να τηλεφωνήσω στο δικηγόρο μου. Δεν τον σκότωσε αυτός? Τότε γιατί μπλόφερες με τον πληρωμένο δολοφόνο? Για να τον στριμώξω. Αλλά δεν πιστεύω ότι το έχει κάνει αυτός. Πάντως φάνηκε τρομαγμένος. Και όταν του ζήτησα δαχτυλικά αποτυπώματα, έκρυψε τα χέρια του στις τσέπες. Όπως τα λέει και η Δάφνη. Ναι, σωστά. Φοβάται. Αλλά όχι εμάς. Τη ζωή του και αυτό που τον περιμένει. Προς το παρόν δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να μάθουμε τα πάντα για αυτόν. Ποιος είναι που πάει, τι κάνει, ποιος συναντάει. Άννα, δες τη γυναίκα του και προσπάθησε να καταλάβεις αν είναι αλήθεια αυτά που μας είπε. Θα τον αναλάβω εγώ. Έχω κάτι από τη βοηθό του Χαριστέα. Για ρίξε μια ματιά. Μάλιστα. Εξέταση χωριακής γονοδοτροπίνης. Πιθανότητα εγκυμοσύνης. Θάνατος. Τι δείχνει αυτή η εξέταση? Αν είσαι έγκυος. Πεθαίνεις από εξέταση αίματος? Κανονικά όχι. Μη κανονικά. Ψάξε. Πολύ διαφωτιστική και περιεκτική απάντηση. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Έλα, Χάρη. Ο Δημήτρης είμαι. Θέλω να μιλήσω εγώ με τον Καλογερά. Έγινε. Ευχαριστώ. Τελικά τι έγινε με τον γιατρό, από τι πέθανε? Ψάχνουμε. Όταν είχες καθυστέρηση, ο Ζορμπάς σου είχε κάνει εξέταση χωριακής γονατοτροπίνης. Φυσικά και θα μου είχε κάνει. Γιατί ρωτάς? Είχες ακούσει το γιατρείο του ποτέ κάποιο όνομα Καλογερά? Καλογερά? Όχι. Ελένη Καλογερά. Α, ναι! Είναι η κοπέλα που περιμέναμε την τελευταία φορά μαζί για τον υπέρηχο. Ωραία κοπέλα, πολύ πλάκα. Μου λέγε, μακάρι να κάνουμε δίδυμα, να ξεμπερδεύουμε μια εύκολη. Γιατί ρωτάς? Δεν ξέρω, είναι και εξετάσεις και ο Χαριστέας. Και? Δεν ξέρω. Έγραψε το αρχαίο ότι πέθανε. Πέθανε? Από τι? Ειλικρινά, δεν έχω ιδέα. Ό,τι πρέπει για να πάρω κουράγιο. Δεν έχει σχέση με σένα τώρα αυτό. Τι λες ρε Δημήτρη? Μόλις τώρα μου είπες ότι δεν ξέρεις από τι πέθανε. Δηλαδή κινδυνεύω κι εγώ. Μας γίνεις υπερβολική. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ στο Ζορμπά δεν ξαναπάω. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Γιατί ζητήσατε να βρεθούμε εδώ και όχι στο σπίτι σας? Ο κόσμος μιλάει και λέει πολλά. Τι λέει δηλαδή? Χάσατε τη γυναίκα σας και αντί να σας συμπαραστέκονται, θα σου τσομπολεύουν. Δυστυχώς. Λένε ότι είχαν πάρει τα μυαλά μας αέρα με το μεγάλο γιατρό, ότι το φάγαμε το κεφάλι μας. Και τώρα με το φόνο ποιος ξέρει τι άλλο θα πούν. Πώς τον βρήκατε αυτό το γιατρό? Μου τον σύστησε μία συνάδελφος από τη δουλειά. Είμαι υπάλληλος στο Δήμο. Αυτή γιατί πήγε? Για το ίδιο, για να κάνει παιδί. Και?
Έκανε. Ναι. Ένα όμορφο κοριτσάκι. Αυτή ήταν τυχερή. Ενώ εμείς... 5 χρόνια προσπαθούσαμε. Δεν τα καταφέρατε. Δεν έμεινε έγκυος η Ελένη. Μπα, τίποτα. Γιατί, τι πρόβλημα έχει. Πόνους και ανομαλίες με την περίοδο. Ο Ζορμπάς της έδινε χάπια, της έκανε υπέρηχους εξετάσεις απ' όλα. Ένα σωρό χρήματα ξοδεύαμε. Και πώς πέθανε. Ένα βράδυ την έπιασαν πόνοι. Την πήγα άρον-άρον στο μαιευτήριο. Κάλεσαν τον Ζορμπά, την έβαλαν στο χειρουργείο. Και πέθανε. Έτσι ξαφνικά. Από τι. Από περιτονίτιδα. Γι' αυτό είχε τους πόνους. Είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Ζητήσατε να γίνει νεκροψία. Την έκαναν μόνοι τους. Το μαιευτήριο. Αυτοί μου τα είπαν, εγώ που να ξέρα. Μήπως έχετε κρατήσει τις εξετάσεις, τα φάρμακα που έπαιρνε. Τα είχα, αλλά μου τα ζήτησαν από το μαιευτήριο για την νεκροψία. Μετά τα κράτησαν για το αρχείο τους. Εγώ τι να τα κάνω. Η Ελένη δεν γυρίζει πίσω. Το τηλέφωνο μου το έχετε. Αν χρειαστείτε κάτι, πάρτε με τηλέφωνο. Χάρηκα πολύ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα ένα επιστοποιητικό θανάτου της Ελένης Καλογερά. Ήταν ασθένης του κύριου Ζορμπά. Περιμένετε ένα λεπτό. Ναι, είναι εδώ ένας αστυνομικός και ζητάνε επιστοποιητικό. Ναι, ναι, εντάξει. Μόνο οι συγγενείς μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό. Τα αρχεία του μευτηρίου είναι απόρριτα. Μόνο συγγενείς. Μάλιστα. Μίλησα με τον άντρα της Καλογερά. Μου είπε ότι η γυναίκα του πέθανε στα χέρια του Ζορμπά από περιτονίτιδα. Που προκάλεσε κατάσχετη αιμορραγία. Καμία σχέση με γυναικολογικά δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού η γυναίκα δεν ήταν έγκυος, ο Χαριστίας γιατί ζητούσε εξέταση γονατοτροπίνης. Και αν ήταν. Υπάρχει περίπτωση να ήταν έγκυος και ο Ζορμπάς δεν το γνώριζε. Μπορεί. Καμιά φορά ο υπέρηχος δεν δείχνει το έμβριο. Και με την γονατοτροπίνη σιγουρεύεσαι. Ακριβώς. Αυξημένα επίπεδα της ορμόνης επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εμβρίου. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία. Η νεκροψία έγινε στο μυευτήριο και οι παίκτες έχουν κάνει τις πήραν για το αρχείο τους. Και η γυναίκα δεν είχε κανένα σοβαρό πρόβλημα. Ανομαλίες στην περίοδο και πόνος. Μπορώ να κάνω μια υπόθεση. Ο Ζορμπάς, σε αντίθεση με τον Χαριστέα, απέκλεισε την εγκυμοσύνη. Εκείνη όμως είχε εξωμήτριο κοίηση, έπαθε ρήξη και πέθανε από αιμορραγία. Ο Ζορμπάς κατάφερε να το παρουσιάσει σε περιτονίτιδα και αν ο Χαριστέας το ανακάλυψε, μπορεί να έρθει σαν την παράθεση και ο Ζορμπάς να το σκότωσε για να μην καταστραφεί η καριέρα του. Είναι μια πιθανότητα. Παιδιά, έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Χαριστέας εξέτασε την Καλογερά 2 φορές ενώ ο Ζορμπάς έλειπε στο εξωτερικό. Η σχέση των 2 γιατρών δεν ήταν και πολύ. Και όπως μου είπε η βοηθός του Χαριστέα, ήταν διαφορετικοί άνθρωποι και. Κακά τα ψέματα. Ο ανταγωνισμός εδώ μέσα είναι μεγάλος. Το έχεις πάρει προσωπικά, Δημήτρη, και χάνεις τον έλεγχο. Από τη στιγμή που η γυναίκα σου είναι ασθενής του Ζορμπά, δεν θα έπρεπε να εμφανίζεσαι καθόλου στο μαιευτήριο. Για να μην σου πω ότι κανονικά θα έπρεπε να σε εξαιρέσω από την υπόθεση. 30 εκατομμύρια ευρώ είναι ο τζίρος από τεχνητή γονιμοποίηση κάθε χρόνο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Δεν λέω ότι όλοι οι γιατροί είναι έμποροι, αλλά ο Ζορμπάς είναι. Ωραία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ο δολοφόνος. Να τον ανακρίνουμε. Με τι στοιχεία. Να ζητήσουμε δεύτερη νεκροψία στην Καλογερά. Με τι στοιχεία. Δεν μας φτάνει η μία δολοφονία του Χαριστέα. Θες να προσθέσουμε άλλη μια δολοφονία και μάλιστα υποθετική. Μαρκό, είμαι σίγουρος ότι ο Ζορμπάς κάτι κρύβει. Ξεχνάς ότι αυτός έστειλε το αμάξι στο πάρκινγκ και έτσι ανακαλύφθηκε το έγκλημα. Γιατί να το κάνει. Για άλλοθη. Με το σιδέρι τι έγινε. Δεν έχει σχέση με τον υπόκοσμο, δεν κυκλοφορεί πέρα από τη δουλειά του. Και η γυναίκα του είναι άρρωστη. Πρόσφατα νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική. Έχουμε κάνει νεότερο. Για το Ζορμπά στα Παδημήτρης. Τα δακτυλικά αποτυπώματα. Το ένα είναι του Χαριστέα και το άλλο του Σιδέρη. Το τρίτο μάλλον του Κούριερ. Η γροθιά στο αυτοκίνητο είναι του Χαριστέα. Δηλαδή πρέπει να πάλεψε. Δεν νομίζω. Η φορά της δείχνει μάλλον αμηχανία. Μάλλον αντέδρασε ενστικτοδός την τελευταία στιγμή. Δεν σας περίμενα. Βρήκατε κάτι. Συγγνώμη για την ενόχληση. Θα ήθελα να σας απασχολήσω για λίγο αν δεν έχετε αντίρρηση. Παρακαλώ. Ποια είναι η γνώμη σας για τον κύριο Ζορμπά. Έχει καμία σχέση ο κύριος Ζορμπάς με το φόνο. Γιατί με ρωτάτε.
Μπορείτε να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ. Δεν τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Κάναμε την ειδικότητά μας και οι τρεις στο ίδιο νοσοκομείο. Ήθελε να πετύχει οπωσδήποτε και χρησιμοποιούσε όλα τα μέσα. Με το σύζυγό σας συνεργάζονταν? Μιλούσαν για τους ασθενείς τους? Αναγκαστικά. Είχατε ακούσει κάποιο όνομα? Ελένη Καλογερά? Άκουσα μια συζήτηση με την ιδιαίτερα του Ζορμπά για κάποια εξέταση που αφορούσε μια Καλογερά. Τι είπαν? Θυμάστε τι είπαν? Δεν παρακολούθησα τη συζήτηση. Εξάλλου να σας πω την αλήθεια, δεν συμπαθώ καθόλου. Είναι μια γυναίκα φιλόδοξη, χωρίς φραγμούς. Κατάφερε να τους χωρίσει ύστερα από 20 χρόνια γάμου. Μα τι σχέση έχουν όλα αυτά με το φόνο του Άγη? Πιστεύω ότι έχουν. Δυστυχώς δεν μπορώ να το αποδείξω ακόμα. Αλλά σας υπόσχομαι ότι θα κάνω τα πάντα για να βρεθεί ο δολοφόνος του άντρα σας. Γεια σου, Μάρκο. Η νέα? Όπως τα ξέρεις, υπαστηνόμε. Λυπάμαι για τη Δάφνη. Με θέλεις κάτι? Ναι. Θέλω να μιλήσουμε για την υπόθεση του γυναικολόγου. Σ' ακούω. Αυτός ο δικός σου, ο Σαλασίδης, μας έκανε ρεζίλι. Τι εννοείς? Πήγε εκεί, ρώταγε, κουνιότανε, έδειχνε την ταυτότητά του στον κόσμο. Λες και δεν γνωρίζουμε ότι τα αρχεία των νοσοκομείων είναι απόρριτα. Τη δουλειά του έκανε. Και δεν ζήτησε και τίποτα σπουδαίο. Ένα πιστοποιητικό ζήτησε. Μαρκό, πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικοί σε αυτή την υπόθεση. Τόσο το θύμα, όσο και οι άλλοι γιατροί, είναι επιμελητές, υφηγητές, καθηγητές πανεπιστημίων. Είναι επώνυμοι δηλαδή. Εμένα η δουλειά μου, Πέτρο, είναι να βρω το δολοφόνο. Τίποτα άλλο. Και επώνυμοι είμαστε όλοι μας. Ναι, αλλά αυτοί είναι και γνωστά ονόματα. Θα δημιουργηθεί σκάνδαλο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η δουλειά μου είναι να τους βρω και να τους ανακρίνω. Γνωστοί, ξεγνωστοί, δεν με ενδιαφέρει. Αν έχει στοιχεία, ναι. Αλλά όχι έτσι. Δημιουργούν εντυπώσεις. Μιλάνε τα κανάλια και καταστρέφονται καριέρες. Αν κάποιος καταστράφηκε, Πέτρο, σε αυτή την υπόθεση, αυτός είναι το θύμα και η οικογένειά του. Μάρκο, έχω εντολές από πιο ψηλά να προστατέψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν σου λέω να μην κάνεις τη δουλειά σου, αλλά να είσαι προσεκτικός. Να βαντίζεται με στοιχεία, όχι με υποθέσεις. Εντάξει, παστινόμε. Κατάλαβα. Η Ελένη δεν πέθανε από περίτωνη, Τίδα. Πέθανε από λάθος στη Ζορμπά. Αν κάνουμε δεύτερη νεκροψία, θα το αποδείξουμε. Πώς το ξέρεις? Η γυναίκα σου ήταν έγκυος. Και ο Ζορμπάς δεν το κατάλαβε. Τι είναι αυτά που λες, τρελάθηκες? Σου λέω την αλήθεια. Και πού την ξέρεις εσύ την αλήθεια? Ήσουν στο χειρουργείο μαζί της? Αν κάνουμε δεύτερη νεκροψία, θα δεις ότι έχω δίκιο. Και αν δεν έχεις, με ρωτάς αν μπορώ να ξαναπεράσω τα ίδια? Δεν θα είσαι μόνος σου. Θα είμαι κι εγώ εκεί. Εσύ θα κοιτάζεις, ενώ εγώ θα πονάω. Βοηθάς έτσι έναν δολοφόνο να γλιτώσει? Η Ελένη δεν ξαναγυρίζει πίσω, το καταλαβαίνεις αυτό? Θα σωθεί όμως η επόμενη. Κανένας δεν γλιτώνει από τη μοίρα του, φίλε μου. Αυτό ξέρω εγώ. Ναι, κύριε Γεωργίου, ευχαριστώ. Ναι. Κύριε Σαλασίδη. Σημαίνει κάτι? Θα ήθελα να δω τον γιατρό. Προσωπικά ή... Καλώς τον. Πώς από εδώ? Μπορώ να σας απασχολήσω λίγο? Έλα μέσα. Λοιπόν, πώς είναι η Μελίνα? Καλά. Κύριε καθηγητά, πού ήσασταν εχθές την ώρα του φόνου? Τι ερώτηση είναι αυτή? Δεν θεωρείται ύποπτο? Μια απλή ερώτηση είναι. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Με δεσμεύει το ιατρικό απόρριτο, αλλά κάτσε να καταλάβω τώρα. Εσύ είσαι εδώ ως αστυνομικός ή ως ιδιώτης? Και τα δύο. Η γυναίκα μου είναι ασθενή σας. Όπως και η Καλογερά. Τι σχέση έχει τώρα με τ' άλλο? Το θάνατο. Δεν αφήνει τα ενίγματα και να μην δεις καθαρά? Η Καλογερά πέθανε από ιατρικό λάθος. Ο Χαριστέας το ανακάλυψε. Και γι' αυτό το σκότωσαν. Έχεις μεγάλη φαντασία. Μια δεύτερη νεκροψία θα αποδείξει τη φαντασία μου. Αυτό είναι μεγάλο θράσος. Έρχεσαι στο ιατρείο μου και με απειλείς. Χωρίς στοιχεία, χωρίς αποδείξεις, χωρίς μάρτυρες. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Αν είσαι αθώος, δεν θα πρέπει να σας φοβίζει η νεκροψία. Δεν με φοβίζει τίποτα. Τότε γιατί άρνεστε? Γιατί και μόνο να ακουστεί κάτι τέτοιο, εγώ καταστράφηκα. Καθώς και όλοι μας. Στην Αμερική το χρησιμοποιούν σαν αποδεικτικό στοιχείο. Και το δέχονται στα δικαστήρια, ε? Βέβαια. Καταγράφει τις αντιδράσεις του εγκεφάλου σε συγκεκριμένα ερεθίσματα. Μου λες τρελάτικες.
Τι είναι αυτά που κάνετε? Τι κάνουμε? Τη δουλειά μας κάνουμε. Δουλειά σας είναι να ανακρίνετε το Ζορμπά στα καλά καθούμενα? Ανακρίνουμε όποιον θεωρούμε ύποπτο. Και βρήκατε το Ζορμπά, που την ώρα του φόνου έκανε έκτρωση σε κόρη γνωστού αρεοπαγίτη. Ωραία, αν είναι έτσι, έχει άλλωστε δεν έχει να φοβάται τίποτα. Θα σας καταγγείλει και θα έχει δίκιο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Μας εκβιάζει. Μάρκο, θα βγάλει σε διαθεσιμότητα το Σαλασίδη μέχρι να κλείσει υπόθεση και θα μαζέψει και τους υπόλοιπους. Εγώ αποφασίζω για την ομάδα μου και αυτό δεν αλλάζει. Δεν δέχομαι διαταγές από κανέναν. Δεν είναι διαταγή. Έπρεπε να τον έχεις εξαιρέσει. Γιατί? Για να προστατεύσω τον κύριο Ζορμπά? Μάρκο, αν δεν το κάνεις, θα σου πάρω την υπόθεση. Λοιπόν, παιδιά, ας ξεχάσουμε τι έγινε τώρα και θα πιάσουμε όλα από το μηδέν. Μισό λεπτό. Είμαστε σίγουροι για το άλοθη του Ζορμπά? Μπορείς να αποδείξεις ότι δεν χειρουργούσε την ώρα του φόνου? Εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να πάω σε Ζορμπά. Δεν θα κάνουμε αυτοκριτική. Ωραία. Αν η Καλογερά πέθανε από περιτονίτιδα, δεν θα το ξέρει μόνο ο Ζορμπάς. Να βρούμε τον αναισθησιολόγο. Σωστά. Το αναλαμβάνω εγώ. Θα σε βοηθήσω γιατί και αυτό φόνος είναι. Δίκιο έχει, Άννα. Και αν βρούμε τον έναν, τότε θα βρούμε και τον άλλον. Συνδέονται κάπου. Σίγουρα. Εντάξει. Αλλά κινηθείτε προσεκτικά. Μας την έχουν στημένη. Έτοιμοι είναι να μας κόψουν το κεφάλι. Δημητρή, μην το παίρνεις κατά καρδά. Δεν με νοιάζει για μένα. Έδωσα την ευκαιρία όμως αυτόν τον ηλίθιο να στριμώξει τον Μάρκο. Ναι, καλά, ο Μάρκος δεν στριμώχνεται εύκολα. Θα του τη φέρει. Ανά, είμαι σίγουρος για την Καλογερά. Ωραία. Θα συνεχίσουμε εμείς. Καλησπέρα. Την αναισθησιολόγο του κυρίου Ζορμπά θα ήθελα, την κυρία Φλόρου. Απουσιάζει. Ξέρετε πότε θα γυρίσει? Τι θέλετε? Η μητέρα μου πρόκειται να κάνει μια εγχείρηση και... Απευθυνθείτε στο γιατρό της, τον κύριο Ζορμπά. Όχι, ξέρετε, πρέπει να βρω την ίδια, γιατί η μητέρα μου έχει ένα πρόβλημα με την καρδιά της και μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ καλή. Η κυρία Φλόρου απουσιάζει, στο εξωτερικό. Ξέρετε πότε θα επιστρέψει? Τι να σας πω, δεν ξέρω, μπορεί να μείνει και εκεί. Αυτό τώρα πώς να το πάρω? Μάρκο, η αναισθησιολόγος είναι εξαφανισμένη. Δεν μπορεί, τώρα της ήρθε να περναζήσει στο εξωτερικό. Κάτι κρύβεται εδώ. Είχε δίκιο ο Δημήτρης. Τώρα η μόνη που μπορεί να μας βοηθήσει ίσως είναι η βοηθός του Χαριστέα. Πες την Άννα πάει να τη δει, ανεπίσημα, και να της μιλήσει για τις υποψίες μας. Ίσως μπορέσει να θυμηθεί κάτι. Μπορώ να πάω εγώ? Όχι, καλύτερα να πάει η Άννα, εσένα σε ξέρουν. Αυτή η ιστορία με τους γιατρούς έχει αρχίσει να με επηρεάζει πολύ. Φοβάμαι για το παιδί. Τι σχέση έχει το παιδί? Για τη δουλειά μου πρόκειται. Αλήθεια το θες τόσο πολύ? Όχι, το θέλω λίγο. Τι ερώτηση είναι αυτή? Ρωτάω, αν το θες εσύ ή αν κάνουμε γκονάκι για τον μπαμπά σου που μας έχει πρίξει. Μελίνα, είμαι πολύ κουρασμένος, ας μην τσακωθούμε. Γιατί πάντα αποφεύγεις αυτή τη συζήτηση? Γιατί δεν έχω τίποτα να πω. Σωστά, τι να πεις για τον πατέρα σου? Συγγνώμη. Με έχει τρελάνει αυτή η ιστορία με τους γιατρούς, με τον Ζορμπά, με όλα. Φοβάμαι τι θα γίνει με το παιδί. Μη φοβάσαι. Δεν πρόκειται να κινδυνεύσεις καθόλου. Μα δεν βλέπεις τι γίνεται. Τώρα που το λέτε, όντως θα πρέπει να έχει γίνει κάτι τότε. Γιατί η αναισθησιολόγος του Ζορμπά αμέσως μετά το θάνατο της Καλογερά πήγε για μετεκπαίδευση στην Αμερική. Με έξοδο του μαευτήριου. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Ανταμοιβή για την απόκριψη της αλήθειας. Μάλιστα τη μέρα του φόνου έγινε ένα πάρτι αποχαιρετισμού. Σας έχω φέρει τις φωτογραφίες. Αυτή εδώ είναι η αναισθησιολόγος. Αυτή εδώ με το πράσινο που κάμισε ποια είναι? Η ιδιαιτέρα του Ζορμπά. Τον επόμενο μήνα παντρεύονται. Ο Ζορμπάς παράτησε τη γυναίκα του για χάρη της. Μάλιστα. Μαρκό! Είμαι σίγουρη ότι είναι που βρήκαμε είναι από αυτό το πράσινο που κάμισο. Η Μαρίνο, η ιδιαίτερα του Ζορμπά. Mm-hmm. Και το κίνητρο? Αν καταστραφεί αυτός, καταστρέφεται και αυτή. Γιατί? Γιατί τον άλλο μήνα πρόκειται να παντρευτούν.
Και ο Ζορμπάς όντως μπορεί να μην ξέρει τίποτα για το φόνο του Χαριστέα. Έχει όμως την ευθύνη για το θάνατο της Καλογέρα. Mm-hmm. Και αυτή η φωτογραφία εξηγεί το χτύπημα στο δεξί μέρος του προσώπου. Είναι αριστερό χείρο. Κάλεσε την ανάκριση. Θα φροντίσουν να βγει η εισαγγελική απόφαση για δεύτερη νεκροψία της Καλογέρα. Προτείνω να καλέσουμε και τον Ζορμπά. Ίσως χρειαστεί να τους δούμε σε αντιπαράθεση. Σωστά. Ο Χάρης που είναι? Την ημέρα του φόνου φορούσατε αυτά τα ρούχα? Δεν θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά, εμείς τα χρειαστούμε το πουκάμισο για εξετάσεις στο εργαστήριο. Με κατηγορείτε για δολοφόνο με στοιχείο τρεις κλωστές? Σοβαρολογείτε? Δεν σας κατηγορούμε, κυρία Μαρίνου. Σας ζητάμε απλώς να συνεργαστείτε μαζί μας. Αν θέλετε πάλι, έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε. Δυστυχώς η κοπέλα που έχω στο σπίτι το έκαψε με το σίδερο και το πετάξαμε στα σκουπίδια. Είστε αριστερόχειρο? Μάλιστα. Μήπως έχετε πρόβλημα και με αυτό? Κάθε άλλο. Και ο δολοφόνος του Χαριστέα είναι επίσης αριστερόχειρο. Δεν είμαι και η μόνη αριστερόχειρο στον κόσμο. Όχι βέβαια. Αλλά είστε η μόνη στο μαιευτήριο. Αυτό έδειξε η έρευνα που κάναμε. Τον όλο μήνα πρόκειται να παντρευτείτε το γιατρό. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν σας αφορά. Αφορά όμως εσάς. Γιατί σίγουρα δεν θα θέλετε να ματαιωθεί αυτός ο γάμος. Δεν σας καταλαβαίνω. Θα με καταλάβετε. Θα κάνουμε δεύτερη νεκροψία για το θάνατο της Ελένης Καλογερά. Θα αποδείξουμε ότι ο θάνατός της δεν οφείλεται σε περιτονίτιδα, αλλά σε ρήξη εξωμήτριας κύησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο γιατρός θα καταδικαστεί για φόνο εξαμελίας και ο γάμος σας δεν θα γίνει. Εγώ δεν μπαίνω στα χειρουργεία. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα. Δηλαδή, ο μέλλον σύζυγός σας δεν σας ενημέρωσε καθόλου? Μπορείτε να αποδείξετε το αντίθετο? Όχι ακόμη. Μπορεί όμως αύριο η αναισθησιολόγος να μας βοηθήσει. Έρχεται από τη Νέα Υόρκη. Για ποιο πράγμα με κατηγορείτε? Δεν είμαι γιατρός εγώ. Δεν ανακατεύομαι με τις επεμβάσεις. Σας κατηγορούμε για το φόνο του Άγιο Χαριστέα, κυρία μου. Μπορώ να δω λίγο τα χέρια σας? Απλώστε τις παλάμες σας πάνω στο τραπέζι με τα δάχτυλα ανοιχτά, παρακαλώ. Κυρία Μαρίνου, έχω τη βεβαιότητα ότι αυτό το νύχι σας ανήκει. Τώρα θα ακούσετε τη δικιά μας ενδιαφέρουσα εκδοχή. Ο Χαριστέας ανακάλυψε ότι η Καλογερά πέθανε από ιατρικό λάθος του Ζορμπά και εσείς σκοτώσετε τον Χαριστέα για να μην καταστραφεί η καριέρα του μέλλοντα συζύγου σας και άρα η ζωή σας. Το DNA απλά θα επιβεβαιώσει αυτά που μόλις σας είπα. Λοιπόν, κυρία Μαρίνου, αυτός θέλει. Μου ζήτησε να του πάω το φάκελο της Καλογερά. Θα το συναντήσω στο πάρκινγκ, να του μιλήσω μακριά από τους άλλους. Ας να φωνάζει ότι τα ιατρικά λάθη πληρώνονται. Απειλούσε να μας καταγγείλει στον ιατρικό σύλλογο. Προσπάθησα να τον ηρεμήσω. Κατάφερα. Τρελάθηκα. Έχασα τον έλεγχο. Αρπάξε ό,τι βρήκα μπροστά μου.
ήθελα να μου πείτε την ιστορία από την αρχή. Τι να σας πω. Εσείς ξέρετε περισσότερα από μένα. Τώρα γιατί σε γάλια, αφού έχεις δίκιο. Στο ένα που με στεναχωρεί. Βλέψε να είμαι ευτήριο και είναι όλα χαρά Θεού. Μωράκια, λουλουδάκια, παιχνίδια και από κάτω κρύβεται το χρήμα. Οι καριέρες και τα συμφέροντα. Καλά. Εμείς θα κρατήσουμε τα λουλουδάκια, τα παιχνίδια και τα μωράκια. Πατέρα.